Εμείς να δούμε σε αυτό το σημείο την Πανελλήνια Συνάντηση Προσκόπων που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Στην πόλη της Ελευσίνας από την 5η 12 έως και την Κυριακή 15 Απριλίου φιλοξενήθηκε η 34η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση. Βρισκόμαστε στην πλατεία Ιρών της Ελευσίνας, καθώς διεξάγεται η 34η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας. Παρών στις εκδηλώσεις της 34ης Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν στην πλατεία Ηρών της Ελευσίνας ο αρχηγός δράσης Μιχάλης Κατοπόδης και ο γενικός έφορος Χριστόφορος Μητρομάρας. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνομίλησε με δεκάδες προσκόπους ανιχνευτές ηλικίας 15 έως 18 ετών και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο του Παλαιού Ελεουργίου της Ελευσίνας απίφθινε στους εκατοντάδες προσκόπους που μετήχαν στις τριήμερες εκδηλώσεις της πόλης σύντομο χαιρετισμό, στον οποίο τόνισε τη διαχρονική σημασία και κοινωνική χρησιμότητα του προσκοπισμού και ειδικότερα των αξιών της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας και της στοχοθεσίας. Έξηρε μάλιστα την ανεκτίμητη περιβαλλοντική και κοινωνική δράση των Ελλήνων προσκόπων. Έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στον προσκοπισμό και σε όλες τις αξίες που αυτό συμβολίζει. Την αγάπη προς τη φύση, την ομαδικότητα, την προσήλωση σε κοινούς στόχους. Είναι αξίες που σήμερα τις χρειαζόμαστε όλες και όλοι περισσότερο παρά ποτέ. Είδα και άκουσα ότι κάποιοι από εσάς βραβευθήκατε γιατί θέσατε και πετύχατε συγκεκριμένους στόχους. Να ξέρετε ότι στη ζωή προχωράμε μόνο όταν θέτουμε φιλόδοξους στόχους, όταν κοιτάμε μακριά, όταν έχουμε αξίες και όταν δουλεύουμε σκουρά για αυτές. Και πιστεύω ότι η ενασχόλησή σας με τον προσκοπισμό σας φέρνει ακριβώς σε επαφή με αυτές τις αξίες. Είστε εδώ πέρα στην Ελευσίνα, πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021, μια καταπληκτική πόλη. Έχετε έρθει από όλη την Ελλάδα να περάσετε πάρα πολύ καλά, να θυμάστε αυτές τις μέρες και αυτές τις συναντήσεις, οι αναμνήσεις και οι φιλίες που θα κάνετε και που έχετε ήδη κάνει στα πλαίσια της ενασχόλησής σας με τον προσκοπισμό. Θα σας συνοδεύουν για μια ζωή. Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης βράβευσε τις ομάδες των προσκόπων που διακρίθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Η εν λόγω συνάντηση είχε έντονο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, στην οποία 1.000 ανιχνευτές, έφηβοι ηλικίας 15 έως 18 ετών, κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις και τις ικανότητές τους, αναδεικνύοντας τις γνώσεις και το ταλέντο τους, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα. Ο προσκοπισμός είναι ένα κίνημα αξιών και αρχών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι γονείς, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, να φέρουν τα παιδιά τους κοντά μας, γιατί μέσω του προσκοπισμού τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπάνε τη φύση, μαθαίνουν να αγαπάνε την πατρίδα, αλλά μαθαίνουν να αγαπάνε τον συνάνθρωπο και τον ίδιο τους τον εαυτό. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιελάμβανε φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, διαγωνισμό τηλεοπτικών σποτ με θέμα κοινωνική συμπεριφορά Restart, διαγωνισμό φωτογραφίας, σκίτσου, γελιογραφίας, κόμικ και λογοτεχνικών κειμένων, φεστιβάλ μουσικών συγκροτημάτων και χορού, παρουσίαση θεατρικού δρόμενου, παρουσιάσεις θεμάτων που ενδιαφέρουν και προβληματίζουν τους νέους σχετικά με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την κοινωνία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη πανελλήνια πολιτιστική συνάντηση εφήβων στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια συνάντηση στην οποία παίρνουν μέρος περισσότεροι από 1.100 έφηβοι μαζί με τους ενήλικους συνοδούς τους. Από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, από όλες τις μεριές της χώρας μας και ουσιαστικά έρχονται εδώ πέρα στην Ελευσίνα, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2020-2021 με τις αποσκευές τους γεμάτες από έργα πολιτισμού, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να εμφυτεύονται στη νέα γενιά. Φέτος, στην Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση έλαβαν μέρος 97 κοινότητες ανιχνευτών. Ήταν ένα στοίχημα που θεωρούμε ότι το κερδίσαμε πέρσι με την ανάδειξη και την ανάληψη της ευθύνης για την διοργάνωση 34ης ΠΑΠΕ και είναι ένα στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί και με την πολιτιστική πρωτεύουσα 2021 και νομίζω ότι μέχρι στιγμής πάει τόσο καλά
Έχουμε θετικά σχόλια και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους κατοίκους. Υπάρχουν σχόλια που λένε ότι κατακλείστηκε από προσκόπους η πόλη της Ελευσίνος. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η δημιουργικότητα των ανιχνευτών ήταν ασυγκράτητη. Η πόλη μας γέμισε χρώματα, γέμισε νεολαία, γέμισε παιδιά από όλη την Ελλάδα. Όσο μπορέσαμε, τα καλοδεχτήκαμε. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές. Οι πρόσκοποι είναι το Α και το Ω σε αυτή τη χώρα. Εμείς τους ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να ευχαριστήθηκαν αυτή την πόλη της Δήμητρας και του Εσχύλου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο σκοπός του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι η διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η πέθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτοεκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη σε όλη τη χώρα.